Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έτσι, ακόμα ζούμε το όνειρο ακόμα. Α, ωραία. Η μπαταρία τέλειωσε από τα βίντεο που τραβούσατε. Από τα βιντεάκια. Ήταν πάντως, δεν ξέρω, μια βραδιά η οποία... Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο πολύ συνηθισμένοι, την έχουμε ξαναζήσει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Όχι ότι είναι άσχημο και κακό να επανέρχεσαι σε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα για τον Άρη. Θέλω να μας πεις όμως και να μοιραστείς μαζί μας ποιες είναι οι συζητήσεις που κάνατε από χθες στα αποδυτήρια, πώς το έχετε βιώσει όλο αυτό και τι αντίκτυπο είχε. Σήμερα καταλάβαμε το τι έγινε χθες. Σήμερα. Σήμερα στα αποδυτήρια το καταλάβαμε. Χθες πραγματικά όλοι μείναμε άναυδοι, παρακολουθούσαμε αυτή τη σκηνή, τον κόσμο, γιατί ήταν λες και ήταν κάτι μαγικό, κάτι πρωτόγνωρο για όλους εμάς. Είναι από τις λίγες στιγμές που νιώθεις ποδοσφαιριστής. Ναι. Και αισθάνεσαι ότι αυτό που επέλεξες να κάνεις έχει κάποιο αντίκρισμα, έτσι δεν είναι? Και ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το συγκεκριμένο είναι εμπειρία ζωής, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα στις μνήμες μας. Εντάξει, η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, δηλαδή ασύλληπτο αυτό το που έγινε χθες. Αυτό, ξέρεις, έχει και διπλή ανάγνωση. Νομίζω ότι στους περισσότερους λογικά, Δημήτρη, θα πρέπει να λειτουργήσει και στην ψυχολογία σας, αλλά πρέπει να σας γεμίζει και μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη μετά το χθεσινό βράδυ, νομίζω, έτσι δεν είναι? Προσωπικά, ας πούμε, αυτό που ένιωσα εγώ είναι το τι μπορώ να κάνω από τη μεριά μου ώστε να ξαναδώ το γήπεδο έτσι. Να ξαναδώ αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα. Το μόνο που σκέφτηκα αυτό ήταν. Και θεωρώ ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να ξαναμαζέψουμε τον κόσμο κοντά μας. Δηλαδή, γιατί το χρειαζόμαστε. Σαν να βάλατε ένα στοίχημα δηλαδή λίγο πολύ στα αποδυτήρια ή με τους εαυτούς σας. Ότι αυτό το χθεσινό βραδινό θέλουμε να το ξαναζήσουμε, ρε παιδί μου, να το πω έτσι λαϊκά. Ακριβώς, και σήμερα στην προπόνηση όλοι συζητούσαμε το τι έγινε χθες και το ότι αν ήταν εφικτό να ξαναγίνει. Και είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι όταν καταφέρουμε το καλοκαίρι να βγάλουμε την ομάδα και να την πάμε εκεί που πρέπει, ότι του χρόνου θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Γιατί όχι και φέτος. Νομίζω ότι και φέτος θα ζήσετε, γιατί χθες η σπίθα, όπως λέμε όλοι, άναψε για να βρει ο 15.000 τουλάχιστον κόσμος το δρόμο ξανά για το Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό σημαίνει κάτι, πάνω απ' όλα, ότι αρχίζει να πιστεύει και στην ομάδα. Δεν το βλέπεις και από αυτή την σκοπιά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά το βλέπουμε. Και ο κόσμος που μας συναντάει έξω πλέον αρχίζει και εμπιστεύεται και σε αυτήν την ομάδα. Και το διπλό που βγάλαμε στα Τρίκαλα ήταν πολύ σημαντικό για την ψυχολογία τους και για τη δικιά μας φυσικά. Και θεωρώ ότι άμα τα αποτελέσματα είναι τις πρώτες αγωνιστικές συνεχίσουν να είναι αυτά που είναι μέχρι σήμερα, θα μπορέσουμε δηλαδή στο πρώτο ντέρμπι εντός θα έχουμε... Αν δεν κάνω λάθος είναι με την Παναχαϊκή και όχι με την αγωνιστική. Ναι. Γιατί όχι, να μαζέψουμε αρκετό κόσμο. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι η ίδια ατμόσφαιρα, αλλά και η μισή από αυτό να είναι, εμάς θα μας δώσει η φτερά. Ναι, σωστά. Θέλω έτσι να μας πεις και για μια ξεχωριστή στιγμή, ιδιαίτερη στιγμή, και ποια ήταν η στοιχομηθεία που είχατε με το τέμ του ελληνικού αθλητισμού, τον Νίκο Τονγκάλη. Εντάξει, για μένα η πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν κλείσαν τα φώτα και έγινε είσοδος των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το τι ακολούθησε. Εντάξει, τώρα όσο είναι κοντογκάλι, είναι ένας θρύλος. Μόνο που, σου μιλάει και σου μεταφέρει κάτι, αισθάνεσαι δέος. Εμείς από τη μεριά μας του δώσαμε την υπόσχεση ότι η ομάδα θα ταλαιπωρηθεί άλλο, γιατί του χρόνου θα αγωνίζεται η Super League. Ναι. Βέβαια, η μετάβαση και η προσαρμογή από την Μπόκα, το οποίο και ο προπονητής χθες το βράδυ στην Καλυθέα, θα είναι λίγο ανώμαλη και δύσκολη, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και το συζητήσαμε και είπαμε, άντε παιδιά, καλώς ήρθαμε στην πραγματικότητα. Κυριακή έχουμε την Καλυθέα, να πάρουμε τρεις πόντους και να συνεχίσουμε. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Χθες ήταν ένα ωραίο παραμύθι, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν σας έδωσε όμως φτερά για τα επόμενα παιχνίδια, δεν σας δίνει μια έξτρα ψυχολογία? Δύο πράγματα αυτό μπορεί να κάνει. Ή να αποπροσανατολίσει, ναι, ή να δώσει φτερά. Ένα, τα δύο. Ναι, να αποπροσανατολίσει δεν νομίζω, γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι είναι σοβαρή. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Δημήτρης. Ακριβώς, ακριβώς. Η ομάδα αυτή, επειδή γνωρίζει τις
της κατάστασης της κατηγορίας είναι σοβαρή από μόνη της και έτσι έχει χτιστεί από την αρχή του καλοκαιριού. Το βλέπετε και εσείς αυτό. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά αυτό που είπα και εσάς πριν είναι ότι εμένα με γέμισε ευθύνη το τι μπορώ να κάνω εγώ ώστε να ξαναέρθει αυτός ο κόσμος από τη μεριά μου. Δηλαδή να βάλω εγώ το λιθαράκι μου χθες από λίγο ώστε με τα αποτελέσματα να φέρουμε αυτόν τον κόσμο πίσω. Δηλαδή εμάς, εμένα ας πούμε λειτουργεί πολύ καλά, πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Με βοηθάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρεις βέβαια ότι, όχι ξέρεις, το έζησες και εσύ ως παίκτης του Απόλλωνα, ότι πέρσι ο Άρης σε κάτι μάτι σαν αυτό με την Καλυθέα, μάλιστα με την Καλυθέα και η απώλεια, είχε ήττα, στην ουσία και έχασε την άνοδο. Γιατί στα ντέρμπι λίγο πολύ ήταν ισορροπημένα τα πράγματα. Είχε όντως απώλειες με τις μικρές ομάδες, κάτι που δεν έκανε ο περσινός ο Άρης, δεν κέρδισε μες στα Τρίκαλα. Σε ένα μάτς σταθμό, γιατί ήταν στο δεύτερο γύρο και αν έπαιρνε εκείνο το μάτς, θα μπορούσε με διπλό στον Πασαριακό να βγει. Έτσι. Αν θυμάστε καλά. Βέβαια. Τέτοια μάτς είχε προβλήματα ο Άρης. Στην έδρα του δεν είχε, αν έξω στον Εγγυμιακό δεν είχε προβλήματα, ούτε πέρσι στην έδρα του. Εντάξει, ναι, γιατί ένα χ με τη Λαμία. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το θεωρείς ότι είναι γκέλα. Με τον δεύτερο αθλητή, ας πούμε. Όχι, okay, γενικά 15 νίκες και 2 ισοπαλίες, νομίζω εντάξει. Και και η Real Madrid είναι πολύ. Ευτυχικά. Εννοείται, εννοείται. Πρωτάθλημα δίνουν τα μικρά παιχνίδια. Αυτό που είπατε, η Καλυθέα, τέτοιες ομάδες, εντός και εκτός. Πρέπει να κερδίσεις αυτά τα μάτς. Στα ντέρμπι θα είσαι σοβαρός όπως και. Όχι, ξέρεις τι θυμίζει Δημήτρη. Πραγματικά το χθεσινό ήταν σαν να ήταν ένα μάτς Ευρώπης για τον Άρη. Που ακολουθεί μετά ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Γι' αυτό και επειδή συνήθως, όχι ο Άρης, όλες οι ομάδες. Συνήθως οι ελληνικές ομάδες γκελάρουν, ναι. Έτσι. Δεν θα συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό λέω προσοχή τώρα στο συγκεκριμένο. Δεν θα συμβεί σε εμάς. Όχι, είμαστε ψηλιασμένοι. Ναι. Εντάξει, τώρα χτύπα ξύλο, αν δεν μπαίνει μπάλα μέσα, δεν θα κάνουμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει αρνητικά αυτό το παιχνίδι για εμάς. Γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα βγει η ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος, ξεκάθαρα. Η ΠΟΚΑ ήταν μια παρένθεση, μια μεγάλη γιορτή για όλους μας. Έκλεισε, τελείωσε. Από σήμερα σκεφτόμαστε την Καλυθέα. Μου έστειλαν πολλοί φίλοι το εξής, ότι εσύ ο πλέον κατάλληλος να απαντήσεις. Ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία το 5 της ΠΟΚΑ, το νούμερο 5 της ΠΟΚΑ. Δεν ξέρω αν είδες φανέλες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι τέλος πάντων παρακολουθούσαν μπάλα, γιατί εμείς και πολύ την κερκίδα βλέπαμε, να σου πω την αλήθεια. Με όλα αυτά που γινόντουσαν. Αλλά βέβαια. Μόνο σε τέτοια μάτσα πρέπει να βλέπεις την κερκίδα. Στα υπόλοιπα πρέπει να βλέπεις τον ποδοσφαιριστή που είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω πώς το είδες το παιχνίδι. Και αυτό συγκεκριμένα και ο αρχηγός, εγώ πιστεύω ότι θα είναι παιδιά που θα πλαισιώσουν τη μεγάλη ομάδα, που θα παίξουν στη διάρκεια τη μεγάλη ομάδα του Boca Juniors. Ναι, θεωρούνται από τα ανερχόμενα αστέρια στην Αργεντινή. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτός ο παίκτης. Ήταν παρά το νεαρό της ηλικίας του, φαινόταν και πολύ έμπειρος, πολύ σίγουρος. Πάντως ήταν μια καλή ομάδα, με πολύ πολύ ανταγωνιστική, με πολύ καλή τακτική προσήλωση, έτσι, δεν έθωσαν και ελεύθερους χώρους στον Άρη και ήταν μια ομάδα η οποία και αγωνιστικά του τεστ δηλαδή ήταν χρήσιμο. Δεν μπορείς να πεις ότι... Δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν είναι η νοοτροπία τους τέτοια, ναι. Το πώς δουλεύουν από μικροί, που διαφέρει πάρα πολύ με τη δική μας νοοτροπία. Από την δύναμη να πω. Ναι, από όχι, το... πήγαινα στην μπάλα και πολύ κλωτσιά ρίξανε. Ναι, ναι. Κλασική Αργεντίνη. 100% μαχητές. Βέβαια, ο πιο Αργεντίνος όλων ήταν ο Λότας χθες. Εκεί που σηκώνεται. Ήταν λίγο πιο Αργεντίνος, αλλά ή μάλλον Ουρουγουανός έδειξε εκεί. Εντάξει, έχουμε δείξει ότι και στις κλωτσιές αντέχουμε. Έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πάντως, με όλα τα παιδιά το ευχαριστηθήκατε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, το καταευχαριστηθήκαμε. Δεν σταματήσαμε να μιλάμε γι' αυτό και μετά του παιχνιδιού και σήμερα. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία, τι να πω. Τα παιχνίδια γίνονται μια φορά στην καριέρα σου. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις Δημήτρη, εμείς που είμαστε πολλά χρόνια και εσύ από το Θεσσαλονικιός δεν είσαι, αν δεν κάνω ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει τέτοια εικόνα στο Κλεάνης Βικελίδης. Δεν εννοώ τους πυρσούς και όλα τα υπόλοιπα που εντάξει γίνονται μια φορά στο τόσο κάθε 10 χρόνια που έρχεται η Μπόκα, ας το πούμε. Αλλά αυτό είναι το Βικελίδης. Αυτός είναι ο Άρης. Ο Άρης δεν είναι ο κόσμος που είχε στο παιχνίδι με τον Εγγυνιακό. Εντάξει, εγώ επειδή όπως είπες και εσύ είμαι Θεσσαλονικιός, ξέρω και τον Παλμό, ξέρω και τι έχει γίνει στο Κλεάνης Βικελίδης και τι κόσμο μπορεί να μαζέψει
και πότε μάζεψε. Αλλά ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, όπως το λες. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ξέρουμε τι μπορεί να δημιουργήσει. Δεν περιμέναμε αυτό. Είναι αλλά... εδώ όμως. Φώναξε ότι είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος γέμισε το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά. Πραγματικά. Ελπίζω και από αυτό το παιχνίδι να ανάψει φλόγα λίγο, λίγο περισσότερο και να μας στηρίξουν όλη τη διάρκεια. Βέβαια θα τους δώσουμε και εμείς το ερέθισμα, όπως είπα. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό. Το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό. Γιατί άμα δεν δει ο κόσμος, έχει χορτάσει από λόγια, άμα δεν δει πράξεις, τώρα ό,τι και να λέμε, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Αν δεν δει εκεί πέρα, δεν μπορεί να πιστεί. Λέγαμε πριν τα Τρίκαλα ότι το αποτέλεσμα στα Τρίκαλα θα διαμορφώσει και την ψυχολογία ενός πολύ μεγάλου κομματιού του κόσμου. Και όντως, από την Δευτέρα το πρωί, υπήρξε πάλι μεγάλη κίνηση για τα εισιτήρια και τα λοιπά του αγώνα, που είχε σταματήσει όταν μετατέθηκε το παιχνίδι λόγω της ατυχίας που υπήρχε και όλα τα υπόλοιπα. Παίζει ρόλο αυτό που λες, πάρα πολύ σημαντικό, και φαντάζομαι ότι το συζητάτε και μεταξύ σας. Το τι κάνετε, το τι παρουσιάζετε κάθε Κυριακή, είναι ικανό να φέρει πίσω τον κόσμο του Άρη? Γιατί αποδεδειγμένα υπάρχει. Δεν μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει κόσμο και ψάχνουμε να τον βρούμε. Υπάρχει, το έδειξε και χθες. Ναι, ναι, φυσικά. Το ξέρουμε, το ξέρουμε και το συζητάμε. Και γι' αυτό θέλουμε ένα τόσο πολύ καλό ξεκίνημα. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε το 5 στα 5, για μας θα είναι ευχής έργων ώστε να μαζέψουμε τον κόσμο μας. Είναι και μήνυμα προς τους άλλους αυτό που είπες τώρα, το 5 στα 5. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο Άρης, οκ, okay, παιδιά, θα είμαστε εμείς μπροστά, παλέψτε, σκοτωθείτε για τη δεύτερη θέση. Μα ναι, αν εσύ ξεφύγεις στην αρχή του πρωταθλήματος, πλέον δεν ασχολούνται μαζί σου. Πάμε για το δεύτερο. Έτσι σκέφτονται όλοι. Πέρσι εσύ ως αντίπαλος του Άρη, αρχικά το σκεφτόσασταν αυτό, ότι ενδεχομένως, γιατί και πέρσι ο Άρης είχε καλούς ποδοσφαιριστές, ότι ενδεχομένως έχει την πρώτη θέση, θα παλέψουμε, ξέρω εγώ, και με τη Λαμία ή όποια άλλη ομάδα και τον Όφη για τη δεύτερη. Υπήρχε ως σκέψη στα αποδυτήρια μιας ομάδας που τελικά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα, έτσι? Επειδή εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος, όπου και αν αγωνίζομαι, ακόμα και να μην θέλετε να το πιστέψετε, πέρσι είπα ότι εμείς θα βγούμε και ο Άρης. Δηλαδή θεωρούσα ότι η ομάδα μου θα βγει η περσινή. Και ξέραμε όταν βγήκε το πρόγραμμα, επειδή ήταν βατό, ότι αν μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι στις πρώτες αγωνιστικές του προγράμματος, ότι δύσκολα θα απειληθούμε. Γιατί έτσι είναι η Β' Εθνική. Έτσι είναι. Και είδατε ότι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή και ο Άρης από ένα σημείο και μετά, έπαψε να ασχολείται με τον Απόλλωνα. Τη Λαμία, ας πούμε, κυνηγούσε. Σωστά. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Γιατί είναι πολύ μεγάλο μπόνους το να είσαι τις πρώτες αγωνιστικές πρώτος. Σκόβεις τα φτερά. Καταρχήν δεν σε υπολογίζουμε. Τα λένε πάμε παρακάτω. Θα πάμε στον Άρη, θα χάσουμε. Τέλος. Δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε αυτούς. Mm-hmm. Έτσι θα σκέφτονται. Αυτή θα είναι η νοοτροπία του. Ένας φίλος λέει πόσο τρελάθηκες που σε έκοψε με το offside στα Τρίκαλα και αν αυτός σε έκανε να θέλει να σκοράρεις πολύ χθες. Είναι μια έτσι γνώμη του φίλου. Ναι. Τρελάθηκες που σε έκοψε σίγουρα... με το offside. Ναι, ναι, εντάξει. Ειδικά αν νιώθω ότι είναι και καθαρή φάση, ένα παραπάνω. Αλλά είναι στιγμές που πάντα σε τρελαίνουν σαν ποδοσφαιριστή και πάντα θες να κάνεις γκολ. Δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή πάντα θες να είσαι στο κουτί, να κάνεις γκολ, να βοηθάς την ομάδα σου. Χθες βέβαια ήθελα πολύ, μας τα ακύρωσε και χθες. Χθες δημιούργησες όμως, εντάξει. Δημιούργησες και χθες σου ακύρωσαν γκολ, ναι, όντως. Ναι, αλλά έκανε και την πάσα στο γκολ. Ναι, έκανα την πάσα, έκανα την ασίστ στο Λούκας, εντάξει. Λοιπόν, ευχόμαστε και την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καλυθέα και assist και γκόλα είναι δυνατό να βάλεις και ο Άρης να προσφέρει και καλό θέαμα. Βέβαια προέχουν οι βαθμοί, αλλά και το θέαμα αν έρθει δεν θα πούμε όχι, φυσικά εννοείται. Και να συνεχίσετε με τους ίδιους στον ίδιο ρυθμό και όπως μας είπες Δημήτρη, μακάρι να κάνετε και το σερί, να φύγει και το όποιο βάρος και πίεση έχετε στα πόδια σας για να δείτε σύντομα το Κλένς Βικελίδης όπως το είδατε χθες. Να είστε καλά, να είστε. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, γεια σας.